οι εκπλήξεις δεν σταματάνε να έρχονται για την Ελένη Μενεγάκη, η οποία στη σημερινή, 21-12, εκπομπή της, αφού αποκάλυψε το ταξίδι που πήγε με τον Ματέο Παντζόπουλο, έπαθε σοκ με μία αποκάλυψη που της έκανε στον αέρα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Συγκεκριμένα, ο συνεργάτη τη, τη είπε πω είχε υποσχεθεί να εμφανιστεί με το εσώρουχο, αν κατάφερναν να φτάσουν τα 500 μηνύματα στον ραδιομαραθώνιο που έκανε στο σταθμό που δουλεύει, κάτι που έγινε όντω. Το χειρότερο έγινε. Μαζεύτηκε κόσμο. Ένιωσα ο Μικ Τζάγκερ. Για το βρακί του Ουγγαρέζου καλά ήρθαμε, είπε ο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Η αντίδραση της Ελένης Μενεγάκη στην ατάκα του Ουγγαρέζου. Αλήθεια, με δουλεύει, βγήκε με το εσώρουχο έξω, λε αλήθεια, είπε η παρουσιάστρια σοκαρισμένη, ενώ όπω ήταν επόμενο, ξέσπασε στα γέλια με τη σπαρταριστή ιστορία του καλού τη συνεργάτη, ο οποίο κάθε φορά βρίσκει τον τρόπο να την κάνει να γελά με τι ατάκε και τι διηγήσει του. Το, το 2022 δεν θα τη βρει στο Μέγκα τη συνέβη. σύμφωνα με πληροφορίες του uiclay.gr από τις 30 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου η Ελένη δεν θα μεταδοθεί, ενώ στη θέση της θα δούμε κλασικές ελληνικές ταινίες αρχικά, ενώ την πρώτη εβδομάδα του 2022 στη θέση της θα μεταδοθεί σε επανάληψη η σειρά συμπέθερη από τα τύρανα. Φυσικά οι διακοπές των εορτών. Η Ελένη Μενεγάκη φέτος θα κρατήσει συντροφιά στους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Α μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου. Μετά ξεκούραση, όπως και τα περισσότερα προγράμματα.